Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει προσθέτουμε το κιμά και το τσιγαρίζουμε πολύ καλά. Όταν είναι έτοιμος προσθέτουμε τη σάλτσα, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, θυμάρι, το νερό και αφήνουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί. Αναμειγνύουμε το γάλα με το αλεύρι. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμοι, κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο, αλάτι, και πιπέρι. Όταν η μπεσαμέλ είναι χλιαρή, προσθέτουμε τα αυγά και ανακατεύουμε. Σε πυρίμαχο σκεύος απλώνουμε σάλτσα. Κάνουμε μία στρώση από λαζάνια. Τοποθετούμε κρύο κιμά. Απλώνουμε μπεσαμέλ. Πασπαλίζουμε γραβιέρα και κίτρινο τυρί. Κάνουμε μία στρώση ακόμα από λαζάνια, απλώνουμε κιμά, βάζουμε κομμένο μαϊντανό και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Η τελευταία στρώση πρέπει να είναι από τυριά. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο, ψήνουμε στις 170 βαθμούς Κελσίου και όταν ροδίσει ελέγχουμε αν έχουν ψηθεί τα λαζάνια. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!